Πρώτες μέρες του Ιουλίου και η τουριστική κίνηση κορυφώνεται και για τα ταξί. Την ώρα που οι κούρσες δίνουν και παίρνουν, ανακούφιση φέρνουν οι καλοκαιρινοί τζίροι σε ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί. Μετά από δύο δύσκολους, όπως εξηγούν, στη σειρά χειμώνες. Έδειξε τη δυναμική της σεζόν από 1-2 Ιουνίου. Είδαμε ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και όντως αυτό αποδεικνύεται και τώρα. Με το που μπήκε ο Ιούλιος έδειξε ακόμα μια μεγαλύτερη δυναμική. Θεωρώ ότι θα αγγίξουμε τους αριθμούς του 2019 και ενδεχομένως να τους περάσουμε κιόλας. Και από αφήξεις και αναχωρήσεις το ίδιο. Πιο αυξημένοι πάντως. Και πιο πολύ είναι Έλληνες ή ξένοι? Ξένοι, πιο πολύ ξένοι. Τη δυναμική τους κρατούν και οι λεγόμενες κρουαζιέρες για τα ταξί. Επισκέπτες από διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, επιλέγουν να εξερευνήσουν τα κορυφαία αξιοθέατα του νησιού με ιδιωτικό οδηγό. Μάλιστα, οι περισσότερες κρουαζιέρες δεν περιορίζονται εντός του νομού, αλλά συνδυάζονται με εκδρομές ακόμα και μέχρι τα Χανιά. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες ταξί, η επιλογή των ιδιωτικών εκδρομών μπορεί να κοστίζει κάτι παραπάνω, αλλά πολλοί από τους επισκέπτες την προτιμούν, καθώς υπόσχεται διακοπές χωρίς ταλαιπωρία. Αυτό που εισπράττουμε και από τους πελάτες. Αν γυρίσω πίσω αυτό που βιώσαμε λόγω πανδημίας του 20, το μισό 21, θέλω να πιστεύω και εμείς έχουμε δυναμική μέσα μας να μπορέσουμε και να εξυπηρετήσουμε τον τουρίστα έτσι όπως εμείς ξέρουμε, με το χαμόγελο, με το να του προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Θεωρώ ότι θα τελειώσει μία σεζόν με αρκετά αισιόδοξα μηνύματα. Αγκάθι για τον κλάδο είναι ωστόσο η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ και νέα αυξημένα έως και άνω του 50% κόμιστρα στα ταξί όλης της χώρας. Όταν βλέπετε ότι πέρσι τέτοια εποχή ήμασταν στο 1,30 το καύσιμο και τώρα το βάζουμε 2,10, ένα μέρος από την ίσπραξη ή του κέρδους θα έλεγα πάει προς το καύσιμο. Θέλω να πιστεύω ότι θα ισορροπήσει η κατάσταση. Ακόμα περισσότερο αναμένουν οι ιδιοκτήτες ταξί να κορυφωθεί η κίνηση μέχρι τέλος του μήνα.